Αναφορέ από Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ και αεροπορικέ πηγέ αναφέρουν ότι ένα ρωσικό μαχητικό βομβαρδιστικό SU-34 καταρρίφθηκε κάτω από άγνωστε έω τώρα συνθήκε νωρί το πρωί του Σαββάτου. Ρωσικέ πηγέ κοντά στην αεροπορία συμπεριλαμβανομένου του γνωστού αεροπόρου Ηλια Τουμάνοφ έχουν αναγνωρίσει την απώλεια με μηνύματα όπω «Εωνία η μνήμη αδέρφια, υποδεικνύοντα ότι διμελές το διμελέ πλήρωμα του αεροσκάφου δεν επέζησε. Αυτό το περιστατικό σηματοδότη τη δεύτερη πρόσφατη απώλεια ρωσικού SU-34 μετά από υποτιθέμενη κατάρριψη από Ουκρανικό F-16 στις 12 Οκτωβρίου υπό παρόμοιε συνθήκες. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση άρνηση είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία σχετικά με τη φύση του συμβάντο, ορισμένε πηγέ αποδίδουν την τελευταία κατάρριψη σε εμπλοκή με Ουκρανικό F-16. Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι τα ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη ενδέχεται να επιβεβαιώνουν όλο ένα και περισσότερο την παρουσία τους στον αμφισβητούμενο ενέργειο χώρο, καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται. Το SU-34, ένα εξαιρετικά προηγμένο ρωσικό μαχητικό βομβαρδιστικό, είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα στις ενέργειες επιχειρήσεις τη Ρωσίας.